Πάτε τώρα να σταθούμε σε ένα θέμα που υπάρχει σήμερα στην Καθημερινή. Όσοι την αγοράσατε θα το έχετε σίγουρα εντοπίσει. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε για λογαριασμό της Διανέωσης και του ΕΛΙΑΜΕΠ σε σχέση με το πώς βλέπουν οι Έλληνες τους Τούρκους και οι Τούρκοι τους Έλληνες. Πάντα έχει, νομίζω, ενδιαφέρον να βλέπεις και την οπτική των Τούρκων. Εμείς ξέρουμε λίγο πολύ, νομίζω, πώς βλέπουμε τους Τούρκους και ποια είναι η γνώμη μας για αυτούς. Έχει ενδιαφέρον να δεις και πώς βλέπουν οι Τούρκοι εμάς και τι πιστεύουν γενικότερα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης, είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπίλιγκεντ στην Τουρκία, επικεφαλής του προγράμματος για την Τουρκία του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, μια χαρά, ευχαριστώ εσείς. Λοιπόν, τι κρατάτε εσείς από αυτήν την ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιείτε? Δεν έχω δει και κατά το παρελθόν να έχει γίνει αντίστοιχη έρευνα με την συμμετοχή και Τούρκων ερωτηθέντων. Πώς μας βλέπουν τελικά οι Τούρκοι? Μας βλέπουν ως εχθρούς ή ως φίλους? Νομίζω ότι η εικόνα είναι καλύτερη από ό,τι θα περίμενε κανείς, ναι. Διότι μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι ενώ υπάρχει αντίθεση απόψεων τα γενεσιουργά αίτια της κρίσης και της αντιπαράθεσης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο τελευταίος χρόνος ήταν πολύ δύσκολος για τα ελληνοτουρκικά. Υπήρχαν διαδοχικές κρίσεις και σε διαφορετικά σημαντικά ζητήματα. Παρά τα αυτά, πιθανεύει και στις δύο πλευρές η άποψη ότι τα προβλήματα πρέπει να λυθούν με ελληνικές μεθόδους και υπάρχει μια θετική διάθεση στο να γνωρίσει μία πλευρά την άλλη. Βεβαίως, οι γνώσεις της μίας πλευράς για την άλλη δεν είναι σύμμετρες. Από τα πορίσματα της έρευνας διαπιστώνουμε, για παράδειγμα, ότι πολύ περισσότεροι Έλληνες έχουν γνωρίσει Τούρκους παρά το αντίθετο και ότι πολύ περισσότεροι Έλληνες έχουν ταξιδεύσει στην Τουρκία. Πού το αποδίδετε εσείς παρά αυτό? Παρά το αντίθετο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Μην ξεχνάτε ότι το κατακεφαλήν εισόδημα στις δύο χώρες είναι διαφορετικό. Ναι. Βεβαίως, αν δει κανείς τα αποτέλεσμα της έρευνας, μόνο 3% των Τούρκων δηλώνουν ότι έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα. Αυτό το 3% των Τούρκων όμως αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πληθυσμιακά στοιχεία του ελληνικού τουρισμού. Ναι. Δηλαδή, οι Τούρκοι που έρχονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ως ποσοστό της γενικής τουριστικής κίνησης της χώρας. Δεν ξεχνούμε δηλαδή την μεγάλη δημογραφική απόκληση, αλλά βέβαια και τη μεγάλη απόκληση και τη μεγάλη. Το μεγάλο κατακαιρματισμό της Τουρκίας ως χώρας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν δυτικό τρόπο ζωής και ταξιδεύουν στο εξωτερικό και τις διακοπές. Πράγματι, αυτό θα έλεγα. Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκή χώρα, κύριε καθηγητά, έχει και μια πολύ πιο ανοιχτή κοινωνία από την Τουρκία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα και μπορεί κανείς να διαπιστώσει, για παράδειγμα, ότι και η ηλικία αλλά και η πολιτική τοποθέτηση επηρεάζουν. Την άποψη του πολίτη για την γείτονα χώρα. Δηλαδή, βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι σε όλες τις απαντήσεις, οι απαντήσεις των ψηφοφόρων του ΜΕΧΑΠ ή του ΑΚΠΑΡΤ στην Τουρκία είναι πολύ πιο αμυντικές και πολύ πιο δύσπιστες. Ναι. Οπότε, σχέση με την Τουρκία, το τι απαντάει, τι απαντούν οι Τούρκοι στις ερωτήσεις αυτές που είναι πολύ ενδιαφέρουσες, έχει να κάνει σίγουρα και με την πολιτική τους τοποθέτηση. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Κάποιος που στηρίζει, φαντάζομαι, το κόμμα του κύριου Ερντογάν είναι πολύ πιο συντηρητικός στις απαντήσεις του, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Και αντιστοίχως, οι ψηφοφόροι του Φιλοκουρδικού Κόμματος δείχνουν πολύ πιο μετριοπαθείς τις προσεγγίσεις τους στα ελληνοτουρκικά. Ναι. Υπάρχει αυτή η ερώτηση που τέθηκε ουσιαστικά και στους Έλληνες και στους Τούρκους για το αν απέναντι έχουμε γείτονες και πρέπει μαζί τους να βρούμε έναν τρόπο φιλικής συμβίωσης μαζί τους. Βλέπω ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό από πλευράς Τουρκίας, άνω του 73%, που λένε ότι σίγουρα και συμφωνώ με το ερώτημα όπως έχει τεθεί. Είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και αισιόδοξα ίσως στοιχεία της έρευνας, διότι σε άλλα σημεία υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Όπως? Για παράδειγμα, στην αντίληψη του ποιος ευθύνεται για τις διμερείς σχέσεις, γιατί για τα διμερή προβλήματα, τα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις, υπάρχει η μία πλευρά επιρρύπτει την ευθύνη στην άλλη. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν και ενδιαφέρουσες συγκλήσεις στην αντίληψη του ρόλου της διεθνούς κοινότητας. Και οι δύο πλευρές δυσπιστούν σε σχέση με τα κίνητρα της μεσολάβησης του διεθνούς παράγοντα. Ναι. Δηλαδή, θεωρούν και οι Τούρκοι και οι Έλληνες ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ, ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
θα είναι μεροληπτική εις βάρος της δικής σου πλευράς και υπέρ της άλλης πλευράς. Ναι. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, βεβαίως, που έχει να κάνει με γενικότερες αντιλήψεις της ελληνικής και τουρκικής κοινωνίας. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο χρήζει περισσότερης μελέτης και έρευνας. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω όμως, γιατί δεν το είπαμε στην αρχή, ότι η μελέτη αυτή είναι προϊόν της συνεργασίας μερικών από τους πιο καταξιωμένους ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρείες δημοσκοπήσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Σημαντικό δηλαδή, και αυτό. Είναι το ότι σε επιστημονικό επίπεδο συνεργαζόμαστε και αυτό προφανώς είναι αυτονόητο για άλλους, αλλά σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι τεταμένο το κλίμα, όπως και να το κάνουμε. Είναι και το κλίμα τεταμένο και δεν υπάρχει και προηγούμενο. Να. Δηλαδή είναι η διανέωση στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι το Istanbul Policy Center, που είναι και τα τρία think tank, με πολύ ευρύ έργο και ερευνητικά ενδιαφέροντα. Και βεβαίως υπάρχουν δύο από τις κορυφαίες εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε Ελλάδα και Τουρκία, η MRP και η Honda. Ναι. Οπότε και η διοργάνωση της δημοσκόπησης και η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με τα καλύτερα κριτήρια και τις υψηλότερες προδιαγραφές. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από τα ευρήματα, εγώ κρατώ, κύριε καθηγητά, και τη μεγαλύτερη ανησυχία των Ελλήνων για ένα στρατιωτικό επεισόδιο εναντί των Τούρκων. Είναι εμφανής η διαφορά. Αυτό είναι σαφές, αλλά εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι η Τουρκία είναι ήδη εμπλεγμένη σε μια σειρά πολεμικών επιχειρήσεων. Σωστά. Δεν θα είναι κάτι δηλαδή. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει βάλει στην Κύπρο. Οπότε δεν είναι κάτι ξένο, θέλετε να πείτε στον κόσμο. Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές και ανεκπροηγουμένου. Σωστά. Δυστυχώς για την Τουρκία είναι κάτι το οποίο τίνει να γίνει και συνηθισμένο. Ναι. Και επίσης βλέπω πως υπάρχει αναγνώριση και από τις δύο πλευρές για το ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχουμε και αν θέλετε εμπόδιο, και είναι και εμπόδιο στις σχέσεις μας, είναι οι διαφορές στο Αιγαίο. Σαφώς, σαφώς. Αυτό νομίζω είναι και προϊόν όλης της έντασης και της κρίσης του τελευταίου έτους, διότι μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει ότι η κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απότοκος των διαφορών Ελλάδος και Τουρκίας στο Αιγαίο. Αν είχε υπάρξει μια λύση των προβλημάτων στο Αιγαίο, αυτά δεν θα είχαν μετασταθεί και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα ήταν γενικότερα και πιο ομαλή η συνύπαρξή μας. Σίγουρα. Βεβαίως, διότι όπως αποδείχθηκε, και αυτό έχει ενδιαφέρον να το δει κανείς στην τουρκική πλευρά, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μέχρι πέρυσι ήταν τελείως απούσεις από τη συζήτηση της τουρκικής κοινή γνώμη για τα διεθνή προβλήματα της χώρας, της Τουρκίας ή για τις σχέσεις με τους γείτονες. Ενώ υπάρχει η αντίθεση εδώ με την Ελλάδα, διότι η Τουρκία είναι πάντοτε παρούσα στη δημόσια διοίκηση και αποτελεί τον υποαριθμό ένα κίνδυνο. Έτσι αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας στην Τουρκία, ως απειλή. Ως γείτονα μεν, αλλά και απειλή την ίδια στιγμή. Η Ελλάδα απουσίαζε από τις αντιλήψεις της τουρκικής κοινής γνώμης μέχρι πέρυσι βεβαίως, όπως και άλλαξαν τα πράγματα. Οπότε και αυτό προκύπτει από τη συζήτηση. Ναι. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να επισημάνω είναι ότι υπάρχει σημαντική απόκληση στις απόψεις και στην διάθεση προς τη γείτονα χώρα σε σχέση με την ηλικία. Δηλαδή οι νεότεροι Τούρκοι και Έλληνες τείνουν να είναι πιο μετριοπαθείς και πιο φιλικά διακείμενοι προς τη γείτονη χώρα σε σχέση με τους πιο ηλικιωμένους πολίτες. Ναι. Λογικό και αυτό νομίζω. Μάλιστα. Συζήτηση πάνω σε αυτά τα ευρήματα να πω εγώ πως έγινε και στο φόρουμ των Δελφών που έλαβε χώρα στο Ζάπιο. Συμμετείχατε κι εσείς και νομίζω πως πάντα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά όταν γίνονται και τέτοιες έρευνες με σημαντικά ευρήματα, να στεκόμαστε στο πως βλέπουν οι λαοί τις σχέσεις τους και τώρα και στο παρελθόν και βεβαίως και στο μέλλον που να θέλετε και το σημαντικότερο. Διότι όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό να γίνουν τέτοιες μελέτες οι οποίες μας βοηθούν να καταλάβουμε την πραγματικότητα. Διότι είναι ένα να συζητούμε και να διατυπώνουμε εκτιμήσεις και είναι κάτι άλλο να διοργανώνουμε μια επιστημονική μελέτη η οποία αποτυπώνει τον στιγμό της κοινής γνώμης. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Bilgent, επικεφαλής του προγράμματος για την Τουρκία για το ΕΛΙΑΜΕΠ.